Η Τουρκία δέχεται ασφυκτικές πιέσεις για να πατάξει τα δίκτυα παράνομων διακινητών. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Πάρκο στην Κωνσταντινούπολη έχει γίνει δημοφιλές για τους παράνομους διακινητές. Εκεί κλείνουν τις συμφωνίες τους. Έχει γίνει γνωστή ως η πλατεία των λαθρεμπόρων. Δεκάδες μετανάστες συγκεντρώνονται εκεί σχεδόν κάθε απόγευμα, έχοντας μαζί τους τα λιγοστά τους υπάρχοντα και πλαστικές σακούλες με σωσίδια που αγόρασαν επί τόπου. Οι λαθρέμποροι συμφωνούν για το σημείο που θα πάνε τα λεωφορεία και ζητούν από τους ανθρώπους να πάνε εκεί για να αποφύγουν τα προβλήματα ή την αστυνομία που μπορεί να κάνει έφοδο στο λεωφορείο. Τους πηγαίνουν σε μέρη που δεν υπάρχει αστυνομία. Παρακολουθούν την περιοχή και όταν δεν υπάρχουν αστυνομικοί, παίρνουν τηλέφωνο ο ένας τον άλλον. Μαζεύονται εκεί και φεύγουν με το λεωφορείο. Μέσα σε 15 λεπτά όλα είναι έτοιμα και το λεωφορείο είναι στο δρόμο. Κάποιες φορές τα λεωφορεία εντοπίζονται στο δρόμο. Οι υπεύθυνοι πληρώνουν πρόστιμα και επιστρέφουν πίσω. Τις περισσότερες φορές όμως το ταξίδι τους τελειώνει στις πόλεις στα παράλια της Τουρκίας. Εκεί μικρά και επικίνδυνα σκάφη τους μεταφέρουν στα ελληνικά νησιά. Υπάρχει πίεση στα σημεία αναχώρησης, κυρίως στην Τουρκία, γιατί η τουρκική ακτοφυλακή έχει αυξήσει τους ελέγχους. Φυσικά υπάρχουν διακινητές που δεν τους ενδιαφέρει αν έχει κύμα ή αν δεν έχει κύμα. Τη στιγμή που οι μετανάστες φτάνουν σε αυτούς, θέλουν να τους στείλουν στην Ελλάδα με κάθε τρόπο. Το επικίνδυνο αυτοταξίδι στοιχίζει κατά μέσο όρο 1.000 δολάρια το άτομο. Οι αναχωρήσεις γίνονται από τοποθεσίες που είναι σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά νησιά. Βάσει του τουρκικού νόμου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 3 μέχρι 8 χρόνια για όσους συλλαμβάνονται για παράνομη διακίνηση. Η ποινή για εμπορία ανθρώπων μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 12 χρόνια. Τώρα είναι χειμώνας. Μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, συγκριτικά με τον περασμένο χρόνο, ο αριθμός των μεταναστών που έχουν διασωθεί και ο αριθμός των λαθρεμπόρων που έχουν συλληφθεί είναι πολύ μεγαλύτερος. Şu anda geçen seneki rakamların çok çok üstünde. Παρά τις προσπάθειες, μεγάλος αριθμός ανθρώπων συγκεντρώνεται σε σημεία που βρίσκονται οι παράνομοι διακινητές τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Σμύρνη. Αυτό δείχνει ότι τα μέτρα δεν έχουν αποτέλεσμα.